Με 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΠΑΣ Γιάννενα κέρδισε επάξια την άνοδό της στην Α2 εθνική κατηγορία. Επιστρέφοντας από το απόγευμα του Σαββάτου στην εθνική κατηγορία μετά από ένα χρόνο απουσίας. Τα κορίτσια του Γιώργου Σιαμέτη εμφανίστηκαν από το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά πανέτοιμα και στα 3 πρώτα παιχνίδια δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους αντιπάλους. Χρειάστηκε όμως να τα παίξουν όλα για όλα στην τελευταία αναμέτρηση με την νίκη Βόλου, όπου όποια ομάδα κέρδιζε θα έπαιρνε και το εισιτήριο της ανόδου. Οι αθλήτριες του Γιώργου Σιαμέτη μετά από ένα αμφίροπο παιχνίδι επικράτησαν τελικά με 48-56 και το σφύριγμα της λήξης βρήκε τις αθλήτριες, το τεχνικό επιτελείο, τους συνεργάτες, τα μέλη της διοίκησης και πολλούς φιλάθλους που βρέθηκαν στους αγώνες να πανηγυρίζουν τη μεγάλη επιτυχία. Η ομάδα, όπως ανέφερε μιλώντας στο Ιωάννινα TV, ο προπονητής της Γιώργος Σιαμέτης είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει την επόμενη ημέρα, με τις συνθήκες που έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται στην πόλη να είναι αρκετά ευνοϊκότερες σε σχέση με το παρελθόν για την ανάπτυξη του αθλήματος στις γυναίκες. Γιατί όταν πέρυσι η ομάδα έπεσε, πολλοί θεώρησαν ότι αυτό θα ήταν και το τέλος της. Ένα πράγμα όμως που όχι μόνο δεν συνέβη, αλλά μας πείσμωσε απίστευτα πολύ. Και δημιουργήσαμε μια ομάδα η οποία θα μπορούσε άνετα τη φετινή χρονιά στην Α2 να έχει μια αξιοπρόσεκτη πορεία. Τα κορίτσια προσπάθησαν πάρα πολύ. 10 μήνες δώσαμε όχι απλά το 100% και μιλάμε τώρα για μια χρονιά που τα κορίτσια δεν είχαν κανέναν ανταγωνισμό και σε κανένα πρωτάθλημα. Υπήρξαν πολλές δύσκολες στιγμές. Πολλές φορές τσακωθήκαμε, μαλώσαμε, θυμώσαμε. Αλλά τα συναισθήματα που έζησα χθες πραγματικά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μπορέσουν να τα ζήσει ο οποιοσδήποτε ασχολείται με τον αθλητισμό. Και σίγουρα μόνο ο αθλητισμός μπορεί να σου προσφέρει τόσο έντονα συναισθήματα. Η επόμενη μέρα ποια είναι τώρα για την ομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βήμα-βήμα και με σταθερά έτσι, βήματα χτίζουμε το αύριο. Θέλω να σου πω ότι φέτος η ομάδα αυτή έκανε κάτι όχι αξιοπρόσεχτο. Πήρε πρωτάθλημα Παγκορασίδων, έφτασε στον τελικό των Κορασίδων, πήρε το πρωτάθλημα Νεανίδων και πήγε στις 6 καλύτερες ομάδες της Βορείου Ελλάδος. Το γυναικείο τμήμα ανέβηκε στην Α2. Το να λέμε, ας πούμε, να βγαίνουμε κάπου και να λέμε ότι ο απολογισμός της φετινής χρονιάς και να μην λέμε τίποτα, δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τίποτα. Το θέμα είναι να μιλάς με τις πράξεις σου. Και αυτή η ομάδα αποδεικνύει χρόνο με το χρόνο ότι χτίζει στις ακαδημίες της. Και θέλω να το πω και αυτό, ότι μέσα σε 2 χρόνια από 16 κορίτσια, σε ένα άθλημα το οποίο δεν είναι γυναικοκρατούμενο, έχουμε φτάσει στα 43. Η φετινή χρονιά έκλεισε με 43. Άρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαι μόνο περήφανος, χαρούμενος και με πολύ πολύ όρεξη ώστε να φτιάξουμε μια ομάδα ακόμα πιο ανταγωνιστική και να εδραιωθούμε στην Α2. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά θεωρείς ότι βρίσκεται η ομάδα από τη μεγαλύτερη εθνική κατηγορία και τι είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει ως προϋπόθεση για να διεκδικήσει καταρχάς κάποια στιγμή, ίσως όχι τη φετινή χρονιά, αλλά κάποια στιγμή να διεκδικήσει αυτή την άνοδο? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο ντεζαβαντάζ. Αν ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, με το budget που έχουμε, μιλούσαμε χθες χαρακτηριστικά με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, λέει ότι δεν θα υπήρχε ομάδα να σας ανταγωνιστεί. Αλλά τώρα εμείς είμαστε σε μια διαδικασία ότι για να φέρουμε μια παίχτρια θα πρέπει να ξοδέψουμε χρήματα για το σπίτι, χρήματα για τη διατροφή, δηλαδή παράπλευρα έξοδα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και είναι και δύσκολο να βρεθούν. Αν όμως συζητούσαμε πριν από 2 χρόνια και μου έκανε την ίδια ερώτηση, θα σου έλεγα ότι δύσκολο πολύ. Όσο περνάνε τα χρόνια, φέτος στο ρόστερ της ομάδας υπήρχαν 5 κορασιδονεάνιδες. Του χρόνου θα υπάρχουν 7 κορασιδονεάνιδες. Το όνειρό μας είναι να φτάσουμε στις 10 παίχτρες ανταγωνιστικές, ώστε αυτές οι 2 που θα φέρεις να μπορέσουν να σου κάνουν τη διαφορά. Το χρονοδιάγραμμά μας δεν είναι μακρινό για να ανεβούμε στην Α1 και σίγουρα δεν είναι και ένα πολύ μακρινό όνειρο και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Η ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα ήταν μεταξύ των πρώτων που έσπευσαν να εκφράσουν τα συγχαρητήριά τους στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του ΠΑΣ, ευχόμενοι αντίστοιχες επιτυχίες και στο μέλλον. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι που είναι επίσης σημαντικό και έχει να κάνει με τους φιλάθλους. Γιατί ίσως είναι από τις λίγες φορές στην ιστορία γυναικείων ομάδων που έχουν τόσο μεγάλη στήριξη, τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια. Καταρχήν, θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που μου κάνεις. Έχω ανατριχιάσει, δεν ξέρω αν φαίνεται. Όταν χθες τελειώνει το μάτς, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, έχει 100 άτομα και προκαλώ, ας πούμε, όποιον θέλει να με αφισβητήσει να δει το μάτς γιατί το έχει σε μαγνητοσκόπηση, από τα οποία οι 80 είναι δικοί μας. Τα 10 άτομα είναι Θεσσαλονικής που υποστηρίζουν τον ΠΑΣ Γιάννενα και τελειώνει το μάτς και είμαστε ένα κουβάρι και κλαίμε φίλαθλοι, γονείς, συγγενείς.
αυτό είναι το, η μεγαλύτερη επιβεβαίωση για εμάς, ότι ο κόσμος βλέπει τι κάνουμε, τι προσπάθεια κάνουμε και έχει περιβάλει με τόσο πολύ αγάπη αυτή την ομάδα. Και προσέξτε, θα πω κάτι πολύ κέριο, χωρίς να έχουν άποψη. Γιατί όταν κάποιος αγαπάει, αποκτάει και άποψη. Σε εμάς έχουν τυφλή εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ό,τι πει η διοίκηση, το προπονητικό team, δεν έχει κανείς να πει τίποτα. Εμένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβεβαίωση από αυτό το πράγμα.